Υπάρχει μια είδηση. Μ' αρέσει που είναι... πηγαίνω-ερχόμαστε. Ναι, πηγαίνω-ερχόμαστε. Υπάρχει μια είδηση η οποία είναι τραγική. Η είδηση αφορά το άδοξο τέλος ενός 36χρονου ποδηλάτη, του Μανώλη Αγριμάκη, ο οποίος παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο. Ποια είναι η τραγική ηρωνία τώρα σε αυτή την υπόθεση? Τρεις ημέρες πριν το δυστύχημα, ο Μανώλης, ο οποίος είχε μεγαλώσει από μικρό παιδί με το ποδήλατο, είχε μια γυναίκα, δύο παιδάκια, είχε αναρτήσει στο Facebook μια φωτογραφία η οποία έδειχνε έναν σταθμό ενός τρένου. Εκεί πέρα διακρινόταν η κίτρινη γραμμή που χωρίζει τις γραμμές αμαξοστοιχίας από την αποβάθρα και έγραφε χαρακτηριστικά: «Εάν πιστεύεις ότι είναι ασφαλές να προσπερνάς ένα ποδηλάτη σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου, τότε δοκίμασε να περπατήσεις μεταξύ της κίτρινης και της άσπρης γραμμής όταν διέρχεται το τρένο». Αυτή είναι η ανάρτησή του λοιπόν στα social media, αυτή είναι η ανάρτησή του στο Facebook. Τώρα τι συνέβη? Χθες ο άτυχος πατέρας, αφού πέρασε πρώτα από μια καφετέρια την οποία διατηρεί στα Χανιά μαζί με το ποδήλατό, πήγε να κάνει την προπόνησή του στους δρόμους των Χανίων. Στις 12 η ώρα, στην περιοχή Λάκους των Χανίων, ένας ηλικιωμένος, η αλήθεια είναι, οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο και έπεσε επάνω στον Μανώλη Αγριμάκη με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι τα αίτια του περιστατικού αυτή τη στιγμή διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αλλά ποια είναι η ηρωνία της, ποια είναι η τραγική ηρωνία, έτσι? Δηλαδή να έχεις αναρτήσει κάτι στο Facebook, να εφιστάς την προσοχή του κόσμου ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τους ποδηλάτες οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά σου, και μετά από τρεις μέρες να χάνεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο. Έθιξα ακριβώς αυτό που του συνέβη, ότι αν κρατάς, λέει, απόσταση, εσύ ο οδηγός του αυτοκινήτου, του φορτηγού, μικρότερη του 1,5 μέτρου. Αυτή είναι η, ναι. Πόσο θέτεις τη ζωή του ποδηλάτη σε κίνδυνο. Και έπαθε το ίδιο πράγμα ο άνθρωπος. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια προφητική ανάρτηση η οποία έγινε. Χωρίς βέβαια ο ίδιος να μπορεί και κανείς από το περιβάλλον το να περιμένει ότι θα συνέβαινε αυτό το οποίο συνέβη. Μια... όμως τι τραγικό, Δηλαδή κοίτα, η ανάρτηση και τι παιχνίδια παίζει καμιά φορά. Τρεις μέρες. Γράφεις κάτι και μετά από τρεις μέρες. Ναι. Είναι σοκαρισμένοι βέβαια, πρέπει να πούμε, όλη η τοπική κοινωνία των Χανίων. Καθόλου αγαπητός και πολύ γνωστός. Επιχειρηματίας. Και γνωστός. Γενικά, παιδιά, είναι ίσως και μια ευκαιρία να πούμε στους φίλους που οδηγούμε, όλοι μας εμείς που οδηγούμε αυτοκίνητα, προσοχή στους ποδηλάτες και στους οδηγούς μηχανών. Και προσοχή, δηλαδή, και οι ποδηλάτες και οι οδηγοί μηχανών. Και οι ίδιοι να προσέχουν για την ακαιρότητά τους. Γιατί... και οι ίδιοι να προσέχουν. Δηλαδή... και οι ίδιοι να προσέχουν, οι αλλά πόσο μάλλον εμείς, δηλαδή λίγο παραπάνω, στα πάντα, να τσεκάρουμε τα καθρεφτάκια μας, να μην ανοίγουμε την πόρτα μόλις παρκάρουμε, κάπου να περνάει μια μηχανή. Γενικά, να έχουμε λίγο το νου μας και στους ανθρώπους που είναι πάνω σε δύο ρόδες και όχι σε τέσσερις. Ακριβώς. Να έχουμε λίγο το νου μας παραπάνω, ένα τσεκ παραπάνω. Φεύγεις. Λοιπόν, φεύγω για πολύ λίγο, πολύ λίγο. Okay. Πάω να κάνω ένα...